Βρισκόμαστε πάνω στο ισόπεδο μέρος του Βενετικού τείχους και εδώ στην δίπλα στην πύλη Ιησού, στον ομώνυμο Προμαχώνα, παραδίδεται το έργο αυτό που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022 και έχει ολοκληρωθεί από την πύλη Βιτούρη έως τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Και αυτό είναι η διαδρομή, η περιπατητική, η διαδρομή που θα μπορεί ο καθένας να περπατήσει ή ακόμα και να κάνει ποδήλατο, να καθίσει και να απολαύσει σημεία όπως αυτό στο οποίο βρισκόμαστε εδώ. Το έργο αυτό είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται από την Προμαχώνα Μαρτινέγκο μέχρι και την πύλη, την θαλάσσια πύλη του Αγίου Ανδρέα και προγραμματίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο έτος, μέσα στο 2024. Όλη αυτή η προσπάθεια πλέον εντάσσεται σε ένα γενικότερο πρόγραμμα που είναι της απόδοσης των τειχών συνολικά στην πόλη και τους κατοίκους της και φυσικά και στους επισκέπτες της. Και προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού που θα καταλήξει σε παραχώρηση των τειχών στον Δήμο Ηρακλείου, την οποία προετοιμάζουμε εντατικά, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες και επίσης προσπαθούμε να την ολοκληρώσουμε μέσα στον χρόνο αυτό. Και έχοντας φτάσει στο σημείο αυτό, θα έχουμε στην διάθεσή μας το σύνολο αυτού του προμαχωνικού συστήματος, δηλαδή το ισόπεδο τείχος, την τάφρο, τις στρατιωτικές στοές, τις αστικές πύλες, τις χαμηλές πλατείες, που είναι ένας πραγματικός θησαυρός για την πόλη, τον οποίο η πόλη εν μέρη μέχρι τώρα τον έχει γνωρίσει και τον έχει χαρεί, αλλά στο σύνολό του θα αποδώσει ένα πολλαπλάσιο όφελος. Σήμερα παραδίδεται το περίπου το 1/3 του τμήματος της διαδρομής του ισόπεδου τμήματος των τείχων και με πολύ μεγάλη χαρά ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2022 αλλά ήταν ένα αίτημα πολλών ετών του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα τελικά αποδίδεται έστω και στο 1/3. Ο στόχος και οι προβλέψεις μας είναι μέχρι το τέλος του έτους αυτού να παραδοθεί και το υπόλοιπο τμήμα, ούτως ώστε να υπάρχει μια ανεμπόδιστη διαδρομή η οποία θα οδηγεί από την πύλη Βιτούρη μέχρι και την πύλη του Αγίου Ανδρέα, 2,8 χιλιόμετρα περίπου, στους δημότες, επαναλαμβάνω, και στους επισκέπτες. Φτιάξαμε τις διαδρομές, βελτιώσαμε το πράσινο, φτιάξαμε τα κυκλειδώματα για την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών του μνημείου, ένα τοπόσιμο για το Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι οι κάτοικοι θα το απολαύσουν όλο, σε όλο του το επίπεδο και σε όλη του την έκταση. Τους καλούμε και κάνουμε έκκληση να σεβαστούν και το μνημείο και το χώρο που βρίσκεται εδώ, ούτως ώστε να μπορούν και οι ίδιοι αλλά και οι επόμενες γενιές να έχουν ένα ευχάριστο περιβάλλον και ένα χώρο εκτόνωσης και επίσκεψης για την καθημερινότητά τους. Βρισκόμαστε εδώ στο μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο της Μεσογείου, το βηματικό αυτό οχυρωματικό έργο, το οποίο αποτελεί πραγματικά το στολίδι και τη μεγάλη κληρονομιά της πόλης μας, του Δήμου Ηρακλείου και γενικότερα ολόκληρης της Κρήτης και της χώρας. Πέρα λοιπόν από τις πύλες και τις πλατείες τις οποίες απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια οι Ηρακλειώτες και θα απολαύσουμε πολύ περισσότερο το αμέσως επόμενο διάστημα με την περαιτέρω αξιοποίησή τους, βρισκόμαστε και παραδίδουμε σήμερα στους δημότες μας και στους επισκέπτες της πόλης το ισόπεδο τμήμα, ένα κομμάτι του ισόπεδου τμήματος των Ενετικών Τειχών, το οποίο εκτός των άλλων επιθυμούσαμε και επιχειρούμε να αναδείξουμε στον έναν από τους μεγαλύτερους πνεύμονες παρασύνου πάνω στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πέρα από όλα αυτά τα έργα ανάπλασης και ανακατασκευής που γίνανε εδώ, προχωρήσαμε σε εκτεταμένες φυτεύσεις. Πάνω από 10.000 φυτά είναι φυτεμένα στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Θα έχει πραγματικά μια, θα έλεγα, πολύ όμορφη εμπειρία, διότι θα βλέπει, θα συναντά και θα γνωρίζει πολλά καινούργια φυτά, ειδικότερα οι νεότερες ηλικίες να μαθαίνουν μέσα από αυτά και νομίζω φυσικά, όπως είπα και πριν, θα απολαμβάνουν τον περίπατό τους εδώ στα Ενετικά Τείχη.